λεφτά δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω αν το ξέρουν η αντιπολίτευση το τι συμβαίνει στα οικονομικά και όποιος θέλει μετά σε έρθει να τον βγάλω την πλάκα, να του εξηγήσω πέντε πράγματα γιατί μάλλον δεν ξέρετε να διαβάζετε οικονομικά. Και δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Άρα επομένως το έχω πει εδώ και μέρες, το λέω έξω στι συζητήσεις και δημόσια, το 24 θα το πάμε σφιχτά. Το χωρίς βέβαια να σταματήσουμε όλα τα απαραίτητα για την, να ευκολύνουμε και να βοηθήσουμε τους δημότες μας. Η καθημερινότητα παραδείγματος χάρη δεν θα λείψει τίποτε. Από τη Δημοτική Αστυνομία έχουμε αναλάβει ένα χάλι που σε επόμενες συγκεντρώσεις που θα έχουμε θα ακούσετε και θα γελάτε. Δεν υπήρχε αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, δυστυχώς. Επειδή δεν τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα τι συνέβαινε και ποια ήταν η απόδοση της Δημοτικής Αστυνομίας. Δημιουργήσαμε 4 επιτροπές ίσπραξης στις 20 μέρες που είμαστε διοίκηση. Δεν ενδιαφερόταν κανένας για τα λεφτά του Δήμου, αυτά που χρωστάνε οι δημότες. Και πάντα την πληρώνει το 50% και το 50% σφυρίζει αδιάφορα. Δεν υπήρχε επιτροπή. Και λόγω του προεκλογικού παιχνιδιού, που εγώ να ξέρετε στην Αθήνα με την Υπουργό έχω μιλήσει και την είπα ότι πρέπει να μπει διαδικασία το τελευταίο έτος των εκλογών να μην έχουν δικαίωμα ούτε κι εγώ να μπορούμε να παρεκκλίνουμε από την καθημερινότητα και από το budget που δημιουργείται. Εκτινάχτηκαν τα έξοδα τόσο πολύ για να πάρουμε την ψήφο του Δημότη που δεν λέγονται. Άρα επαναλαμβάνω και άλλη μία φορά δημοσίως το καταλάβουν όλοι. Και ξανά δεν επανέρχομαι. Με αυτά τα λεφτά που έχουμε, έτσι θα πορευτούμε και να ξέρετε, στο τέλος θα πάρουμε και τα εύσημα. Με αυτά τα λίγα χρήματα. Να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα πάρα πολύ σωστά. Και τώρα κύριε Μποσνάκη, κάνατε ένα σχόλιο. Για πέστε μας, θα κάνουμε και καμιά επένδυση στα τηλεοστάσια στο χάλι που αφήσατε στη ΤΕΙΑΚ. Όταν θα μιλάτε, μετά θα πάρω το λόγο. Μην βιάζετε. Επειδή είπατε εδώ δεν προνοήσαμε, δεν κάναμε, άμα θα βγάλω τις φωτογραφίες από την κατάσταση που παρέλαβα από τη διοίκησή σας στην κατάσταση των αντιλιοστασίων και τα λαϊλατημένα, κλεμμένα μηχανήματα, κανονικά δεν έπρεπε να ανοίξετε και να πείτε ούτε κουβέντα. Οι φωτογραφίες είναι εδώ και σας περιμένω για το έργο που προσφέρατε 4 χρόνια στον κόσμο. Να τελειώσω και μην πιάσετε. Γιατί θα σε απαντήσω ό,τι πεις. Λοιπόν, είπαμε για τις επιτροπές. Έχουμε φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ ανίσπρακτα. Αφήνουμε τον κόσμο, δεν τον ενοχλούμε. Όταν είναι να πληρώσει 50 ευρώ ίσως μπορεί να τα βρει. Μέσα στα δύσκολα χρόνια περνάνε. Αν τώρα αφήσεις όμως και γίνει 50 επί 12 και γίνουν 600 τα ευρώ, να ξέρετε σίγουρα ότι δεν θα μπορέσει να τα βρει ποτέ. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα από αυτή την αδιαφορία σας έχουν φτάσει να χρωστάνε λεφτά, υπάρχουν ονόματα, καταστάσεις τα οποία δεν θα μπορέσουν να τα πληρώσουν ποτέ. Θα τους αναγκάσουμε με εισπρακτικά μέτρα που δεν θέλουμε να το κάνουμε, αλλά τα λεφτά δεν είναι δικά μας, είναι παράβαση κατοίκων. Ό,τι βεβαιώνεται, αν θυμάστε, ο κύριος Ψωμιάδης έσβησε ένα πρόστιμο και βρήκε τον πιλάτο πολιτικά για την υπόλοιπη ζωή του. Πρέπει να μάθουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνει και εμείς να μάθουμε εμείς μετά σαν παράγοντες, σαν αιρετοί και σαν υπάλληλοι τι πρέπει να κάνουμε και εμείς με τη σειρά μας στο δημότες. Έχουμε, οι επιτροπές που κάναμε είναι μια εισφορά σε χρήμα η οποία δεν υπήρχε. Υγιής, εισφορά σε χρήμα της υγιής. Έχουμε κάνει τη συμβαστική επιτροπή που αναφέρουμε πιο μπροστά. Διόρθωσε τετραγωνικών μέτρων για λογαριασμό τη ΔΟΗ. Κύριε Μποστάκη, ξέρετε γιατί τα λέω. Αδιαφορήσατε τελείως. Έρχεστε να μας πείτε ότι δεν έχουμε λεφτά. Όχι, χρήμα. Ναι, χρήμα, ναι. Άκουσε με. Άκουσε με. Δεν είναι το θέμα αυτό. Η λέξη χρήμα ή υγιή ή δεν ξέρω τι. Το πρόβλημα είναι ότι αφήσατε ένα ταμείο το οποίο. Να πάτε στην κυρία, αν θέλετε,
την οικονομική διευθύντρια να σας πει ότι το cash flow του Ιανουαρίου ήταν 74.000 ευρώ. Ξέρετε τι θα πει cash flow, free cash flow. Ότι μετά την υποχρέωση πληρωμής μισθοδοσίας τα λεφτά που μένουν στο Δήμο είναι 74.000. Ο κύριος Κοκοδήμος προηγουμένως έκανε ένα σχόλιο και δεν θα το απαντούσα. Είπε να κάνουμε τα μικρόφωνα. Με 74.000 ευρώ δεν μπορούμε να βγούμε έξω από την πόρτα. Τόσα λεφτά αφήσατε. Και βάσει με τον νόμο, ο νόμος τι προβλέπει. Ότι πρέπει να μας αφήσετε μια μισή μισθοδοσία στο ταμείο για να μπορέσουμε να κάνουμε. Είναι ποινικό αδίκημα. Αν δεν σας πειράξαμε. Ζητάτε και τα ρέστα. Έχω τόσα πολλά ενημερωθεί από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα που άμα καθίσουμε θα μιλάμε 36 ώρες χωρίς να σταματάω. Αλλά έχουμε συνεδριάσεις υπόλοιπες και θα σας πω σε όλους τι έγινε και πώς έγινε το δημόσιο χρήμα. Πώς το σεβαστήκατε. Πώς σεβαστήκατε τον κόπο, τον μόχθο του ανθρώπου. Γι' αυτό ας περιμένουμε. Δώστε μας πίστοση χρόνου και να είστε σίγουροι, κύριε Τσουπέι, ότι θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Να είστε σίγουροι, το λέω εγώ, θα γίνει αυτό που πρέπει. Ευχαριστώ πολύ.